αναδεικνύεται η Αθήνα μας. 7 εκατομμύρια τουρίστες θέλω να σου πω ήρθαν φέτος. Βεβαίως. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πού αυτοί οι τουρίστες θα μετακινηθούν και πώς. Τα τουριστικά λεωφορεία ακόμα και τώρα δεν έχουμε βρει ένα χώρο σοβαρό να μπορούν να σταθμεύουν, να αφήνουν, να σταθμεύουν και να πηγαίνουν να παραλαμβάνουν. Ναι. Μπαίνουν στη Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε, κλείνουν. Είναι το κακός χαμός. Αυτό. Ο κακός χαμός γίνεται. Μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο που θέλουν φωτογραφία με τους Τσολιάδες. Ναι, και εμείς θέλουμε φωτογραφία. Πολύ ωραίο είναι. Έρχονται με την άλλη άκρη του κόσμου. Πώς, κακός χαμός. Ναι. Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά από την, εκεί που πάμε για την Ακρόπολη. Κακός χαμός. Όπου και να πάνε τα πούλμαν, τα τουριστικά λεωφορεία. Κακός χαμός. Πού θα τα σταθμεύσουμε? Ο κύριος Κελαϊδίτης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο της Αθήνας, είναι ο πρόεδρος του Συνέσμου Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος. Κύριε Κελαϊδίτη, πού θα τα βάλετε τα λεωφορεία, πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι σοβαρό το θέμα. Τα τελευταία 20 χρόνια το συζητάμε. Καλή σας ημέρα. Ναι. Καλημέρα. Το συζητάμε αρκετά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Το συζητάμε αρκετά χρόνια, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Εμείς και ως σύνδεσμος και ως ομοσπονδία. Έχουμε συναντηθεί με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες πάρα πολλές φορές. Έχει βρεθεί μία λύση, δεν είναι η τελική λύση, δεν είναι η λύση που ικανοποιεί απόλυτα όλη αυτή την κίνηση των τουριστικών λεωφορείων, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ικανοποιητικότατο πρώτο βήμα, γιατί κάθισαν και μας άκουσαν στις τοποθετήσεις μας και έχουν δημιουργηθεί σημαντικές θέσεις στάθμευσης αρκετά κοντά στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Δηληγιάννη, όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι στην οδό Ημιτού πλάι στο πρώτο νεκροταφείο, στο πάρκινγκ του Θεάτρου της Δώρα Στράτου. Και αναζητούμε και άλλες λύσεις, γιατί δεν λύνεται πλήρως το πρόβλημα αυτό με τη στάθμευση των λεωφορείων. Αναζητούμε και άλλες λύσεις. Ευελπιστούμε ότι στην ερχόμενη περίοδο της Δημαρχιακή θα επιληθεί αυτό το θέμα. Ναι. Και όπως και διεκδικούμε και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα διευκολύνουν την κίνηση των τουριστικών λεωφορείων, ούτως ώστε να διευκολυνθεί γενικότερα η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Όσον ώρα μιλάμε, βλέπουμε κάτω ακριβώς από την εικόνα σας, ζωντανά την εικόνα από το Σύνταγμα. Κανονικά, κοιτάξτε τώρα λοιπόν, το πούλμαν ανέφερε τουρίστες οι οποίοι θα πάνε να βγάλουν φωτογραφία στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Πάει μια λωρίδα μπροστά από το Σύνταγμα. Καλά που είμαστε τώρα και δεν έχουμε ακόμα τα σχολεία. Έκλεισε μια λωρίδα. Έτσι, μπαίνουν εκεί, σταθμεύουν εκεί, τελειώνει η κίνηση. Σε άλλα σημεία, πιο κάτω, δεξιά, όπως πηγαίνουμε Βασιλίσσης Αμαλίας, στήλες Ολυμπίου Διός, ανεβαίνουμε πάνω στον πεζόδρομο για την Ακρόπολη, πάει μια λωρίδα, έφυγε μια λωρίδα, σταθμεύουν εκεί. Δεν είναι δυνατόν σε μια πόλη να μην μπορούμε να βρούμε, πόσα είναι, 800, 1000 τα πούλμαν, να μην μπορούμε χώρους στάθμευσης. Είναι 20 χρόνια που το συζητάμε αυτό. Και βεβαίως να είναι λειτουργικές αυτές οι ιστορίες, να είναι λειτουργικές, να μπαίνουν 5 χώροι στάθμευσης, 6 ναι. Να υπάρχει μια λειτουργική. Ωραία, αυτές οι λύσεις που μας είπατε, πότε είναι προσωρινές, είναι οριστικές, πότε θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις τέλος πάντων και τι άλλες προτάσεις έχετε κάνει, έχετε βρει άλλους χώρους, έχετε εντοπίσει χώρους όπου θα μπορούσατε να εξυπηρετηθείτε? Ναι. Έχουν εντοπιστεί χώροι, βρίσκονται τώρα, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Ναι. Αυτές θεωρώ ότι είναι το πρώτο σκέλος των οριστικών θέσεων στάθμευσης. Είναι το πρώτο σκέλος. Mm-hmm. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Όμως για να έρθω λίγο πιο πίσω σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Υποφάντη, που δεν σταθμεύσανε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Κάνανε μια πολύ μικρή στάση, από ό,τι διαπιστώσαμε και τώρα. Ήταν περίπου ένα λεπτό. Αυτό, ναι, να σας πω όμως τι γίνεται. Κατανοώ απόλυτα και το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από όλους, κατανοώ απόλυτα ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Και εγώ είμαι κάτοικος της Αθήνας, και εγώ κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και επιχειρηματικά δραστηριοποιούμαι, αλλά και ως κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Δεν μπορούμε βέβαια να απαγορεύσουμε ή να αποτρέψουμε πλήρως την ολιγόλεπτη στάση για την επιβίβαση ή αποβίβαση κάποιων τουριστών στα κεντρικά σημεία της Αθήνας. Δεν πειράζει να απαγορεύεται. Δεν πειράζει να απαγορεύεται. Καλά, εδώ που τα λέμε απαγορεύεται η στάση.
και η στάθμευση. Υπάρχει σήμανση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες που απαγορεύεται και η στάση. Καλός, κακός, κύριε Κελαδίτη, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απαγορεύεται η στάθμευση. Με τη μία γραμμούλα απαγορεύεται η στάθμευση. Τις δύο γραμμές είναι το σήμα που μας λέει. Υπάρχει σήμα πιο πίσω. Ναι. Έχετε δίκιο. Αλλά σε αυτά τα σημεία που δραστηριοποιείται οι συναδελφοί μου που έχουν τουριστικά λεωφορεία, τα γνωρίζουμε και δεν πηγαίνουμε. Απλά καθόμαστε για να κατεβάσουν τους πελάτες τους για να πάνε σε κοντινά μνημεία, όπως είναι η Ακρόπολη. Και επίσης για να τους παραλάβουν όταν φεύγουν. Καλά, προς Θεού, εμείς δεν το λέμε και φανταζόμαστε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν είναι λογική και το να ταλαιπωρούνται οι τουρίστες και να τους αφήνετε 5-10 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο που έχουν έρθει στη χώρα μας για να το επισκεφθούν και να δουν τα μνημεία μας κτλ. Το λέμε και το επισημαίνουμε γιατί πρέπει να δοθεί μια λύση οριστική για σας. Γι' αυτό το λέμε και το και επιμένουμε. Θα σας πω, κύριε Κουτροκόη, ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτή είναι η πόλη μας. Αυτή είναι η ρημοτομία της πόλης μας, αυτή είναι η δρόμη της πόλης μας. Λίγο σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως στους μήνες της υψηλής τουριστικής περίοδου στο κέντρο της πόλης, λίγη υπομονή από όλα τα μέρη δεν θα ήταν κακό. Ούτως ώστε να μπορέσουμε, γιατί ξέρετε, έχετε κατανοήσει κύριε Κελαγητή, καλός πολύ ή κακός, καλύτερα πόσα καλός επαγγέλματα ή κακός, εξαρτώνται αυτό. Καλός ή κακός, για μένα πολύ καλός, η Αθήνα πλέον αποτελεί προορισμό και όσο περνούν τα χρόνια θα αποτελεί πολύ καλύτερο προορισμό. Μπαίνει μέσα στην επισκεψιμότητα. Αλλά το ζήτημα είναι να βρίσκονται και λύσεις. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κελαγητή, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.